Κάθισμα δεύτερο. Ψαλμός ένατος. Θα εξομολογηθώ σε σένα, Κύριε, με όλη μου την καρδιά και θα διηγηθώ όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα ευχαριστηθώ και θα γεμίσω από χαρά μεγάλη για σένα. Θα ψάλω ύμνο στο όνομά σου ύψιστε. Καθώς γύρισαν πίσω οι εχθροί μου, έχασαν την δύναμή τους και εξαφανίστηκαν από το πρόσωπό σου. Γιατί εσύ έκρινες και δίκασες την υπόθεσή μου, κάθισες πάνω σε θρόνο δικαστηρίου, σύ ο οποίος δικάζεις με δικαιοσύνη. Επέπληξες τα έθνη και χάθηκε κάθε ασεβής, έσβησες το όνομά του αιώνια. Χάθηκαν τελείως τα μαχαίρια του εχθρού και καταγκρέμισες πόλεις ακόμη και η ανάμνηση του ονόματός του χάθηκε με θόρυβο σε μία στιγμή. Όμως ο Κύριος μένει αιώνια, ετοίμασε τον θρόνο του για να δικάσει. Και αυτός ο ίδιος θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και έγινε ο Κύριος καταφύγιο στον φτωχό, βοηθός του έγκαιρα στην θλίψης. Λοιπόν, ας στηρίξουν τις ελπίδες τους σε σένα, αυτοί που εγνώρισαν το όνομά σου, γιατί δεν έχεις εγκαταλείψει, Κύριε, αυτούς που σε αναζητούν με πόθο. Ψάλτε ύμνους στον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, αναγγείλατε στα έθνη τα κατορθώματά του, γιατί αυτός που ζητεί να εκδικηθεί για τα αδικοχαμένα αίματα, θυμήθηκε αυτά και δεν ξέχασε τις κεσίες των φτωχών. Ελέησέ με, Κύριε, δες την ταπείνωσή μου εξαιτίας των εχθρών μου, εσύ ο οποίος με σώζεις από τις πύλες του θανάτου, και να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της κόρης σου Ιερουσαλήμ, θα γεμίσω από αγαλίαση για την τυρία που θα έλθει από σένα. Τα ειδωλατρικά έθνη έπεσαν και κόλλησαν στη διαφθορά που δημιούργησαν και σε αυτή την παγίδα που κάλυψαν πιάστηκε το πόδι τους. Γνωρίζει ο Κύριος να κρίνει δίκαια και τώρα στα έργα των χεριών του πιάστηκε ο αμαρτωλός. Ήρθε οι αμαρτωλοί να γυρίσουν πίσω στον Άδη και όλα τα ειδωλατρικά έθνη που ξεχνούν τον Θεό. Γιατί δεν θα μείνει ξεκασμένος μέχρι τέλους ο πτωχός, η υπομονή των πτωχών δεν θα χαθεί στο τέλος. Σήκω πάνω, Κύριε, ας μην αποκτά δύναμη ο ανάξιος άνθρωπος, ας κριθούν οι εθνικοί ενώπιόν σου. Εγκατάστησε, Κύριε, επάνω τους εκείνον που θα θέσει νόμους, ας καταλάβουν οι εθνικοί ότι είναι άνθρωποι αδύνατοι και μικροί. Γιατί, Κύριε, έχεις σταθεί μακριά και δεν προσέχεις τις δυσκολίες της θλίψης, κατά τον χρόνο που υπερηφανεύεται ο ασεβής και καίγεται μέσα στη φωτιά ο ενάρετος φτωχός. Συλλαμβάνονται οι φτωχοί στις ραδιοργίες που τους ετοιμάζουν οι αμαρτωλοί, διότι θαυμάζεται ο αμαρτωλός για τις επιθυμίες της ψυχής του και αυτός που αδικεί ακούει καλά λόγια από τους όμοιους του. Εξόργησε τον Κύριο ο αμαρτωλός με την σκέψη ότι ο Θεός δεν θα του ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες του και ότι τάχα δεν υπάρχει ο Θεός μπροστά σε αυτόν. Σε κάθε περίσταση είναι βρώμικη η δρόμη της ζωής του. Απορρίπτει χωρίς ντροπή τα προστάγματά σου από μπροστά του και φαντάζεται ότι όλους τους εχθρούς του θα τους κατανικήσει. Γιατί είπε μέσα στην καρδιά του «Δεν θα κουνηθώ από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Εγώ και οι απόγονοί μου δεν θα έχουμε θλίψεις σε κανένα κακό». Έτσι σκέφτεται αυτός του οποίου το στόμα είναι γεμάτο κατάρα και πικρία και δολιότητα. Κάτω από τη γλώσσα του υπάρχει δηλητήριο για να πικραίνει και να καταπιέζει με αυτό τους ευσεβείς. Κάθεται σε ενέδρα κρυμμένος με πλουσίους παραμονεύοντας για να σκοτώσει αθώον. Τα μάτια του βλέπουν συνεχώς τον φτωχό. Παραμονεύει στα κρυφά σαν λιοντάρι στην φωλιά του. Στείνει ενέδρα για να πιάσει τον φτωχό και να τον αρπάξει προσελκύοντας αυτόν με απάτη. Στην παγίδα του θα τον ταπεινώσει. Θα σκύψει και θα πέσει για να κυριαρχήσει εντελώς επάνω στους φτωχούς. Γιατί, είπε μέσα στην καρδιά του, έχει λησμονήσει τελείως ο Θεός, γύρισε αλλού το πρόσωπό του για να μην βλέπει τίποτε. Σήκω επάνω, Κύριε ο Θεός μου, ας σηκωθεί ψηλά το χέρι σου, μην ξεχάσεις εντελώς τους φτωχούς. Για ποιο λόγο εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα στην καρδιά του, δεν θα ζητήσει λόγο ο Θεός για τις αδικίες μου. Βλέπεις όλα αυτά γιατί εσύ καταλαβαίνεις τον πόνο και τον θυμό ώστε να παραδώσεις αυτούς στα χέρια σου. Σε σένα έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Σύ είσαι ο βοηθός για τον ορφανό. Σύντριψε εσύ το χέρι
του αμαρτωλού και πονηρού. Θα αναζητηθεί η αμαρτία του και δεν θα βρεθεί. Θα βασιλεύσει ο Κύριος αιώνια, θα καθείται ειδωλολάτρης από την γη που είναι δική του. Την επιθυμία των φτωχών την άκουσε ο Κύριος και τον πόθο της καρδιάς τους πρόσεξε το αυτί σου. Για να κρίνει υπέρ του ορφανού και ταπεινού, ώστε να μην τολμήσει πια να φέρεται αλαζονικά οποιοσδήποτε άνθρωπος πάνω στη γη. Ψαλμός 10. Επάνω στον Κύριο έχω στηρίξει την πεποίθησή μου, πως λέτε σε μένα, φεύγε στα βουνά σαν πτηνό, διότι να, οι αμαρτωλοί τέντωσαν τον τόξο τους και ετοίμασαν τα βέλη μέσα στην παρέτρα για να τοξεύσουν στα κρυφά αυτούς που είναι ειλικρινοί στην καρδιά. Γιατί αυτά που εσύ ο δίκαιος με κόπους πραγματοποίησες, αυτοί τα γκρέμισαν. Τι κατόρθωσε λοιπόν ο δίκαιος? Ο Κύριος είναι στον Άγιο Ναό Του. Ο Κύριος έχει στον ουρανό τον θρόνο Του. Τα μάτια Του προστατεύουν τον φτωχό και τα βλέφαρά Του εξετάζουν τους απογόνους των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιο και τον ασεβή και αυτός που αγαπά την αδικία μισεί την ψυχή του. Θα ρίξει πάνω στους αμαρτωλούς σαν βροχή παγίδες, φωτιά και θιάφη και άνεμο πολύ δυνατό. Αυτή είναι η μερίδα του ποτηρίου του που αυτοί θα πιούν. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά τις δικαιοσύνες. Το δε πρόσωπό του το έστρεψε στους ευθύς ανθρώπους. Ψαλμός 11. Σώσε με, Κύριε, γιατί έχει τελείως εκλείψει ο όσιος άνθρωπος, γιατί λιγόστεψαν οι αλήθειες από τους απογόνους των ανθρώπων. Ψεύτικα λόγια λέει ο καθένας από αυτούς προς τον πλησίον του. Την αμαρτωλή καρδιά τους βγαίνουν μέσα από τα χείλη τους λόγοι αδόλια, ενώ στα βάθη της κρύβεται το κακό. Ήθε να εξαφανίσει ο Κύριος όλα τα δόλια χείλη και τις γλώσσες αυτών που κομπάζουν, αυτών που είπαν «Θα δοξάσουμε τη γλώσσα μας αναδεικνύοντάς την, αφού τα χείλη μας είναι στη διάθεσή μας. Ποιος είναι ο εξουσιαστής μας για να κλείσει το στόμα μας? Απολύτως κανένας». Αλλά σε αυτή την αλαζονία τους ο Κύριος απαντά «Εξαιτίας της κακοπάθειας των φτωχών και του στεναγμού αυτών που δεν έχουν τίποτε, θα σηκωθώ τώρα, θα βάλω τον φτωχό σε τόπον ασφαλή και μέσω αυτού θα αποδείξω την παρησία μου». Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, σαν ασήμι που πυρακτώθηκε και δοκιμάστηκε στον κλίβανο της γης και έχει καθαριστεί 7 φορές. Εσύ, Κύριε, ήθε να μας φυλάξεις και να μας διατηρήσεις ακέραιους από αυτή την πονηρά γενεά τώρα και πάντοτε. Γύρω από μας περιπατούν οι ασεβείς, όσον όμως είναι το ύψος της δόξας σου. Τόση είναι και η φροντίδα σου δια τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός 12. Μέχρι πότε, Κύριε, θα με ξεχνάς εντελώς? Μέχρι πότε θα μου γυρνάς το πρόσωπό σου αδιαφορώντας για τη θλίψη μου? Μέχρι πότε θα κάνω μέσα μου σχέδια για να λυτρωθώ, αλλά η καρδιά μου θα δοκιμάζει θλίψεις μέρα και νύχτα? Μέχρι πότε θα υψώνεται πιο δυνατός ο εχθρός μου και θα θριαμβεύει επάνω μου? Ρίξε βλέμμα συμπάθεια επάνω μου και άκουσε την προσευχή μου, Κύριε ο Θεός μου. Φώτισε τα μάτια μου, τα βυθισμένα στο σκοτάδι, για να μην κοιμηθώ ποτέ με τον ύπνο του θανάτου. Για να μην καυχηθεί ποτέ ο εχθρός μου λέγοντας, τον νίκησα. Αυτοί που μου προκαλούν θλίψεις θα γεμίσουν αγαλίαση, εκλονιστώ. Όμως εγώ στήριξα την ελπίδα μου στο έλεος σου. Θα αγαλιάσει η καρδία μου, γιατί εσύ θα με σώσεις. Τότε θα τραγουδήσω ύμνους στον Κύριο που με ευεργέτησε και θα ψάλω ύμνους στο όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 13. Είπε κάποιος ανόητος μέσα του, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός όμως και οι όμοιοι του διεφθάρισαν και έγιναν μισητοί με τις πράξεις τους και το κακό διαδόθηκε τόσον πολύ, ώστε δεν υπάρχει κανένας που κάνει καλό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο Κύριος από τον ουρανό έσκυψε πάνω στους ανθρώπους για να δει εάν υπάρχει κάποιος μεταξύ τους που να γνωρίζει ή να ζητάει τον Θεό. Όλοι ξεστράτησαν και ταυτόχρονα εξαγριώθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Σαν ανοιγμένος τάφος ο λαριγκάς τους βγάζει βρωμερές ανεθυμιάσεις, με τις γλώσσες τους λένε δόλια πράγματα. Δηλητήριο φαρμακερών ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα των οποίων είναι γεμάτο κατάρα και πίκρα, τα πόδια τους
είναι γρήγορα για να χύσουν αίμα. Στους δρόμους της ζωής των σκορπίζουν συντρίμμια και ταλαιπωρία και δεν γνώρισαν τον δρόμο της ειρήνης. Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια της ψυχής τους. Δεν θα βάλουν γνώση όλοι αυτοί που κάνουν την ανομία, αυτοί οι ασυνείδητοι που τρώνε τον λαό μου σαν να τρώνε ψωμί. Δεν επικαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Κατελήφθηκαν από φόβο εκεί όπου δεν υπάρχει φόβος, διότι ο Θεός παραμένει μόνο στην γενεά των δικαίων. Εξευτελίζεται εσείς τη σκέψη και την απόφαση του πτωχού, επειδή ο Κύριος είναι η μόνη ελπίδα του. Ποιος θα δώσει από την Σιόν σωτηρία στον Ισραήλ, όταν ο Κύριος επιτρέψει την επιστροφή του λαού του από την εχμαλωσία, θα χαρούν αγαλώμενοι οι απόγονοι του Ιακώβ και θα γεμίσει από ευφροσύνη όλος ο Ισραηλιτικός λαός. Ψαλμός 14. Κύριε, ποιος σαν φιλοξενούμενος θα μείνει στον τόπο της κατοικίας σου, ή ποιος θα είναι άξιος να στήσει την σκηνή του στο Άγιο Όρος σου όπου είναι ο ναός σου, αυτός που βαδίζει χωρίς ψεγάδι και εργάζεται την αρετή, ο οποίος μέσα στην καρδιά του κρύβει την αλήθεια και αυτήν μόνον λέει, αυτός που δεν επινόησε σε δόλους με τη γλώσσα του, ούτε έκανε κακό στον πλησίον του και δεν περιγέλασε τους πολύ κοντινούς του. Αυτός που μπροστά στα μάτια του θεωρείται ανάξιος εκείνος που φέρεται πονηρά, ενώ τιμά αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Αυτός ο οποίος με όρκον δίνει υποσχέσεις των πλησίων του και δεν τις αθετεί. Αυτός που δεν τοκίζει ποτέ τα χρήματά του και δεν πήρε δώρα για να βλάψει αθώους. Αυτός που κάνει αυτά θα παραμείνει ασάλευτος αιώνια. Ψαλμός 15. Φύλαξε με, Κύριε, και δις εσένα στήριξε την ελπίδα μου. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου, γιατί δεν έχεις ανάγκη από τα αγαθά μου. Στους ευσεβείς ανθρώπους που ζουν στη γη του, έκανε θαυμαστά έργα ο Κύριος. Όλα τα θελήματά του κυριαρχούν ανάμεσα σε αυτούς. Πλήθηναν οι ταλαιπωρίες τους, μετά πέρασαν γρήγορα. Δεν κάνω θρησκευτικές συγκεντρώσεις με αυτούς που είναι μολυσμένοι από αίματα αθώων ιδωλολατρικών θυσιών, ούτε ποτέ θα αναφέρω τα ονόματά τους με τα χείλη μου. Ο Κύριος είναι για μένα το μερίδιο της κληρονομιάς μου και το ποτήριον που μου εκπραίνει την καρδία μου. Εσύ είσαι εκείνος που θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις στην υποθητή πατρίδα. Και το μερίδιο της κληρονομιάς που μου έλαχε, σαν να μετρήθηκε με ακρίβεια, είναι από τα καλύτερα, γιατί πράγματι η κληρονομιά μου είναι άριστη. Θα δοξολογήσω τον Κύριο που μου χάρισε σύνεση. Ακόμη δε και η φωνή της συνείδησής μου και οι επιθυμίες της καρδιάς μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο στην διάρκεια της νύχτας. Έβλεπα τον Κύριο συνέχεια μπροστά μου, ότι είναι στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ από φόβο και κινδύνους. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και η γλώσσα μου είπε χαρούμενα λόγια, ακόμη δε και το σώμα μου θα τεθεί στον τάφο με ελπίδα. Γιατί δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις να γνωρίσει την τωρά του τάφου, εγώ ο αφοσιωμένος σε σένα. Μου γνώρισες δρόμους ζωής, θα με γεμίσεις αγαλίαση με την θέα του προσώπου σου, στο δεξί σου χέρι υπάρχουν ατελείωτες στέρψεις και χαρές. Ψαλμός 16. Άκουσε και κάμε δεκτό, Κύριε, το δίκαιο αίτημά μου. Πρόσεξε την παράκλησή μου, άκουσε με αυτιά καλοδιάθετα την προσευχή μου που σου απευθύνω με χίλια άδωλα. Από σένα προσωπικά ας βγει η κρίση και η απόφαση για μένα, ώστε τα μάτια μου να δουν ίσες αποφάσεις. Εξέτασες την καρδία μου, επισκεπτόμενος με τη νύχτα, και έβαλε στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν βρέθηκε σε μένα αδικία. Για να μην μιλήσει το στόμα μου για τα έργα των ανθρώπων και για να υπακούσω στα λόγια σου, εγώ ευάδισα τους δύσκολους δρόμους του καθήκοντος. Συμμόρφωσε τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστεί ποτέ η πορεία μου. Εγώ φώναξα δυνατά, γιατί ακούεις την προσευχή μου, Θεέ. Σκύψε το αυτί σου σε μένα και άκουσε τα λόγια μου. Πανέρωσε με τρόπο θαυμαστό τα ελέη σου, εσύ που σώζεις αυτούς που ελπίζουν σε σένα, από αυτούς που αντιστέκονται στη δύναμη της δεξιάς σου. Φύλαξέ με σαν κόρη ματιού,
σκέπασέ με κάτω από τις φτερούγες σου, από το πρόσωπο των ασεβών που με ταλαιπώρησαν, οι εχθροί μου με περικύκλωσαν και απειλούν τη ζωή μου. Έκλεισαν την καρδιά τους και έγιναν σκληροί απέναντί μου. Το στόμα τους είπε υπερήφανα λόγια. Αφού με έβγαλαν έξω, τώρα με περικύκλωσαν και έστρεψαν την προσοχή τους πάνω μου ώστε να με χώσουν στη γη. Με αντίκρισαν όπως κάνει το λιοντάρι που είναι έτοιμο να κυνηγεί στο θύραμά του και όπως το λιονταράκι που κρύβεται σε αθέατα μέρη για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω Κύριε, πρόθεσέ τους και ανέτρεψέ τους. Γλίτωσε από άνθρωπο ασεβή την ψυχή μου, διότι αυτή είναι όπλο του χεριού σου κατά των εχθρών. Κύριε, από τους λίγους τους ευσεβείς, διαχώρισε αυτούς και διεσκόρπισέ τους στη γη από την τωρινή ζωή τους. Γιατί ακόμη και από όσα είναι κρυμμένα από σένα, γέμισε η κοιλιά τους. Χόρτασαν δε και από απογόνους και άφησαν τα υπολείμματα του πλούτου τους στα νήπια τους. Εγώ όμως με αρετή θα εμφανιστώ μπροστά σου και θα χορτάσω τότε όταν θα βλέπω τη δόξα σου.